πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα εδώ στον Λίμπερο και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Παρασκευά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Άρη Ακροποτά μου, της ομάδας που είναι επόμενος αντίπαλος του Άρη στο πρωτάθλημα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μας είπατε πριν από λίγο, όταν κλείναμε το ραντεβού, ότι είστε καθοδόν για μια συνάντηση που θα κρίνει, αν καταλάβαμε καλά, το πού θα γίνει το παιχνίδι των δύο ομάδων την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. Είμαι τώρα στην πόλη της Καβάλας, όπου έχω ραντεβού ώρα 11 και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα για την έδρα μας. Πώς έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για γύρω από το παιχνίδι αυτό? Όσον αφορά για την έδρα, εννοείται. Ναι, ναι, για την έδρα φυσικά, ναι. Κοιτάξτε, το γήπεδο μας πληρεί κάποιες προϋποθέσεις μιας διαφορετικής γάμα εθνικής. Αυτή τη στιγμή η γάμα εθνική έχει ανεβεί τόσο πολύ ο πύχης. Ναι. Ήρθαν ομάδες όπως ο Άρης που δεν μπορεί πληρεί το γήπεδο μας προϋποθέσεις, ναι, για να παίξουμε. Από εκεί και πέρα είμαστε σε συνεχή επαφή εδώ στους ανθρώπους του Δήμου Καβάλας για το γήπεδο του εθνικού του Θηκαραγιάννη, να δούμε τι μπορεί να γίνει για να γίνει όσο το δυνατόν ένα πολύ καλό παιχνίδι και ομαλή διεξαγωγή και για τους φιλάθλους και για όλο τον κόσμο. Είναι, κύριε Παρασκευά, είναι και αίτημα της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας να γίνει το ναι, παιχνίδι? Ναι, ναι. Το αίτημα είναι δικό τους, καθαρά δικό τους. Για λόγους ασφαλείας, για να περιφρουρήσουν καλύτερα ασφαλείας, φαντάζομαι, το ναι, παιχνίδι. Ναι. Το δικό σας το γήπεδο στο Ακροπόταμο είναι μικρό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μικρό, δεν θα το λέγα μικρό. Δεν μπορεί να πάρει πάνω από 700 άτομα καθήμενους. Ναι, κατάλαβα. Εμείς δεν ευελπιστούμε, να ξέρετε, για την πλευρά της υγεία μας, για να έρθει κόσμος και τέτοια. Δεν είμαστε σαν ψευδείς. Αν η αστυνομική διεύθυνση σήμερα μας πει ότι μπορεί να γίνει αυτό στο χωριό μας, γιατί όχι να το κάνουμε. Για μας είναι γιορτή να παίζεις με τον Άρη. Mm-hmm. Και αν τυχόν στην περίπτωση αυτή γίνει στο χωριό σας, είστε διατεθειμένοι να δώσετε πόσα εισιτήρια στην πλευρά του Άρη για το παιχνίδι αυτό? Ναι, φυσικά καμιά 200 παραπάνω δεν μπορούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο φυσικά φαντάζομαι ότι, εντάξει, και για εσάς νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο να γίνει το παιχνίδι σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί εντάξει, θα προσελκύσει και περισσότερο κόσμο, αν μη τι άλλο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια του κόσμου. Ναι, η ασφάλεια του κόσμου. Και θα μπορέσουν και οι δύο ομάδες να παίξουν πιο άνετα. Είναι ένα γήπεδο που δεν πληρεί αυτή την ασφάλεια. Κατάλαβα. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως από ό,τι διαβάζουμε. Ναι. Ότι παίζει και η Καβάλα στο γήπεδο της, στην έδρα της, στο Ανθή Καραγιάννη αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα. Οπότε, και μάλιστα διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, του κ. Κατρακυλάκη, του παλιού ποδοσφαιριστή της Καβάλας, ο οποίος λέει ότι έχει γίνει επανασπορά στο γήπεδο και ότι είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν δύο παιχνίδια κολλητά. Δηλαδή, να γίνει το ένα Σάββατο για παράδειγμα και το άλλο Κυριακή, ή το ένα Κυριακή και το άλλο Δευτέρα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει επανασπορά το γήπεδο ή ούτε υπεύθυνο σημείο για αυτόν τον λόγο. Εγώ έκανα ένα αίτημα στο Δήμο Καβάλας, όπου τα γήπεδα, όπως γνωρίζετε, είναι δημοτικά, και μου το απορρίψανε κιόλας. Από εκεί και πέρα μας κάλεσαν σήμερα η αστυνομία και περιμένουμε τις περαιτέρω εξελίξεις. Άρα ουσιαστικά σήμερα θα έχουμε την οριστική απόφαση για το πού θα γίνει το παιχνίδι. Ναι, βεβαίως. Πάντως, σε περίπτωση που γίνει στο δικό σας γήπεδο, μας λέτε ότι και ο αγωνιστικός χώρος είναι μια χαρά και θα είστε έτοιμοι να φιλοξενήσετε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλός, βέβαια. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς. Ναι. Ναι, το αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Εμάς, όπως σας είπα και αρχικά, είναι μια γιορτή. Θα κοιτάξουμε όσο δυνατόν να φιλοξενήσουμε την ομάδα του Άρη και όσο δυνατόν καλύτερα. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι είναι, 90 λεπτά θα τελειώσει. Σωστά. Και θα πάει ο καθένας τον προορισμό του. Πάντως είναι, θα συμφωνείτε μαζί μου κύριε Παρασκευά, ένας πολύ ενδιαφέρον όμιλος αυτός, ο πρώτος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος. Ναι, ναι, πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν ιστορικές ομάδες όπως είναι η Καβάλα, ο Πανσερακός, το Ξαράμα. Και έχετε και πολλές ομάδες εκεί από την περιοχή γενικότερα. Ναι, ναι. Όπως είναι ο Ορφέας και το Βυζάντιο.
Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε και κάποια στιγμή αργότερα. Θα ξέρουμε οριστικά σήμερα πώς μας λέτε, πού θα γίνει τελικά το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ.